Το Ανάδειξε το βιβλίο έχει τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται στο σπουδαίο Μουσείο Φιλελληνισμού, στα όρια Φιλοθέης Ψυχικού. Έχει καλεσμένο λοιπόν τον κύριο Δημοσθένη Δόκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος μεταξύ των πολλών του ιδιωτήτων είναι πολιτευτής Περιφερίας Αττικής, εθελοντής και σήμερα φυσικά έχει έρθει ως συγγραφέας ποιητής κοντά μας. Δεν είναι κιόλας η πρώτη φορά. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Αναδειξέδο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Καταρχήν, αφού σας συγχαρούμε για το τρίτο αυτό βιβλίο σας και συμπίπτει κιόλας το γεγονός ότι είμαστε στο σπουδαίο Μουσείο Φιλελληνισμού, εδώ στο Ψυχικό. Σίγουρα όχι τυχαία λοιπόν, βρισκόμαστε παραμονές της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Κυκλοφορεί λοιπόν το ίδιο διάστημα τώρα, από τις εκδόσεις Οσελότος, το νέο σας βιβλίο, το τρίτο κατά σειρά, με τίτλο «Ηρών Απόγονοι 1821-2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, Ιστορία και Ποίηση». Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το εκδοτικό πόνημα, το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζεται. Ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά και τα κύρια έτσι στοιχεία που έχει? Τα κύρια στοιχεία και τα βασικά χαρακτηριστικά είναι πρώτα απ' όλα ο λόγος των οποίων γράφτηκε. Θεωρώντας λοιπόν ιστορική μου ευθύνη ως άνθρωπος που ασχολούμαι με την τέχνη και με τα γράμματα να αφήσω το αποτύπωμά μου για αυτή την πολύ μεγάλη εθνική μας επέτειο, στη συνέχεια θεώρησα ότι η προσωπική μου επαφή με τον πύργο της Ηλίας και δει με τη μάχη του Λάλα, λόγω του ότι είμαι απόγονος του Γεωργάκη του Δόγκα, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη μάχη του Λάλα, με παρότρινε στο να γράψω αυτήν την ποιητική συλλογή σαν φόρο τιμής σε όλους τους πεσόντες ήρωες. Ηρών Απόγονοι είναι δύο λέξεις με μεγάλη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα. Τι μήνυμα λοιπόν μέσα από αυτό το τίτλο προσπαθείτε να περάσετε στους τηλεθεατές? Προσπαθώ να περάσω το μήνυμα της συνειδητοποίησης προς όλους εμάς τους σύγχρονους Έλληνες ότι είμαστε απόγονοι των ηρώων του 1821, είμαστε άμεση απόγονοι και η όλη εθνική μας απελευθέρωση που οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει τόσο να μας τιμά όσο και να μας βαραίνει ιστορικά προκειμένου να μπορούμε να στεκόμαστε αντάξια ως απόγονοί τους. Πόσο εύκολο είναι να γράψει κάποιος μια τέτοια επαιτειακή ποιητική συλλογή, καθώς εκτός από τη διαχείριση του ποιητικού λόγου, πρέπει να γνωρίζει κάποιος καλά τα ιστορικά γεγονότα της εποχής και να μπορεί να τα μορφοποιήσει φυσικά σε ποίημα. Δηλαδή, έχουμε δύο θέματα σε ένα. Χρειάστηκαν σίγουρα γύρω στα 2 χρόνια έρευνας, ιστορικών αναδρομών, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βιβλιογραφίας, το οποίο κατέβασα ξανά από τις βιβλιοθήκες τις οποίες έχω και εγώ και οικογενειακά, προκειμένου να μπορέσω να δω ακριβώς όλες τις πτυχές της Επανάστασης του 21, να εμπνευστώ περαιτέρω, πέραν από το ότι ξέρουμε εμείς από τα σχολεία και από τη ζωή μας την ίδια την οικογένειά μας, και να μπορέσω να αποδώσω αυτά τα 21 ποίηματα, τα οποία θεωρώ και μια ολοκληρωμένη άποψη γύρω στα θέματα τα μεγάλα που συνετέλεσαν στην επιτυχία και στην επιτυχή έκβαση της Επανάστασης του 1821. Άραγε η λογοτεχνία και η ποίηση μπορούν να εμπνέονται από αυτά τα ιστορικά γεγονότα έως και σήμερα, ειδικότερα η ποίηση στην οποία αναφερόμαστε, και να συμβάλλουν στη συνέχιση της μετάδοσης ποικίλων διαχρονικών μηνυμάτων, όπως της ανάγκης για ελευθερία από την ιστορική επέτειο της έναρξης Ελληνικής Επανάστασης. Εάν η ποίηση και η λογοτεχνία δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να προάγει το πνεύμα το ηρωικό και αυτές τις πολύ μεγάλες ιδέες, τότε ποιος είναι? Σωστά. Ουσιαστικά, πέρσι λοιπόν συμπληρώθηκαν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά λόγω της πανδημίας του COVID δεν εορτάστηκε η επέτειος όπως θα εορταζόταν αν δεν υπήρχε η πανδημία. Πιστεύετε ότι το μήνυμα παρόλα αυτά έφτασε στους αποδέκτες? Ο ελληνικός λαός τίμησε αυτή την επέτειο και συνειδητοποίησε τη σημασία της 200 χρόνια μετά, δεδομένων των συνεχιζόμενων προβλημάτων με τη γείτονα χώρα Τουρκία? Ο ελληνικός λαός πάντα τιμά τις εθνικές του εορτές και ίσως αυτό να αποπνέεται και από το ότι ποτέ δεν αισθανθήκαμε πραγματικά ασφαλείς. Έχουμε πάντα εξωτερικές επιβουλεύσεις, έχουμε πάντα τα διεθνή συμφέροντα τα οποία πιέζουν την Ελλάδα, γι' αυτό και πιστεύω ότι οι Έλληνες ποτέ δεν ξεχνάνε τις ιστορικές τους περγαμηνές και την παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει όλοι αυτοί οι ήρωες. Θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται ένας κοινωνικός προβληματισμός διαμέσου της τέχνης, άρα και της ποίησης? Είναι δυνατόν η τέχνη να φυπνήσει και να προωθήσει αξίες και ιδανικά, όταν πλέον η σημερινή εποχή καθορίζεται και χαρακτηρίζεται από το ίντερνετ και τα social media? Θεωρώ ότι η τέχνη προφανώς και μπορεί να προάγει όλες αυτές τις ιδέες και πρέπει να ασχολούνται οι άνθρωποι, οι λόγοι άνθρωποι και οι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων
με εθνικά θέματα και δι με παιδιακά θέματα. Αλλά θεωρώ ότι και το ίντερνετ βοηθάει πάρα πολύ, όπως και τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης πλέον, βοηθάει πάρα πολύ στο να μοιραζόμαστε αυτές τις ιδέες και να μπορεί να υπάρχει και μία άμεση συμμετοχικότητα σε όλα τα κοινωνικά θέματα. Mm-hmm. Αναμφίβολα, η ηρωική επανάσταση των Ελλήνων είναι ένα ιστορικό γεγονός με παγκόσμιο αντίκτυπο και με χιλιάδες εκδόσεις να την ακολουθούν, όπως και άπειρες ιστορικές συζητήσεις. 21 ποίηματα για το 1821. Πώς ξετυλίγεται αυτή η ιστορική επέτειος μέσα από το δικό σας βιβλίο? Για εμένα πάρα πολύ βασικά βήματα και βασικά στάδια στην ελληνική επανάσταση του 21 και στην επιτυχή της έκβαση ήταν προφανώς και πρωτίστως η αναγνώριση πρώτα απ' όλα τα κράτη της ΑΕΤΗΣ προς την ανεξαρτησία μας. Δευτερευόντως είναι η κυπριακή συνεισφορά στην επανάσταση του 21, όπου πάρα πολλοί φιλέλληνες κατέτρεξαν εκεί και που δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία και από τους Τούρκους στο πώς κινείται και πώς χτυπάει ο παλμός της Επανάστασης. Και βέβαια όλα τα θέματα του ναυτικού και των ναυτικών μας, των μεγάλων τότε εφοπλιστών, καραβοκύριδων, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στον αγώνα. Αυτό το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί ως συλλεκτικό, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα ποιοτική έκδοση, με αριθμημένα αντίτυπα σε περιορισμένο αριθμό και με μοναδικά σχέδια που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το κάθε ένα ποίημα. Να μιλήσουμε για αυτές τις καινοτομίες. Οι καινοτομίες οι οποίες περιέχονται μέσα στο βιβλίο το συγκεκριμένο, εκτός του ότι είναι, όπως είπατε, συλλεκτικό και είναι σε περιορισμένα αντίτυπα, όπου και τα 1000 που θα τυπωθούν δεν νομίζω ότι είναι περιορισμένα σε σχέση με μια αυτοέκδοση, έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν με όλη την ομάδα η οποία το έφτιαξε. Έχει σχέση σίγουρα με την εικαστική του ολοκληρωμένη άποψη, την οποία μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Χατζηστεφάνου, ο αγιογράφος και ζωγράφος, για να κάνουμε τα σχέδια που αποπνέουν τον ηρωισμό και την επανάσταση του 21. Όλα αυτά μαζί βοηθούν στο να γίνει μια διαφορετική έκδοση, η οποία θεωρούμε ότι θα περάσει και στο Δινεκές, όπως όλες οι επιτυχιακές εκδόσεις. Έχουμε όμως και μια άλλη μοναδική καινοτομία στην οποία πρέπει να αναφερθούμε. Είναι ότι το έργο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά, οι οποίες μεταφράσεις ενσωματώνονται στο ίδιο βιβλίο και όχι σε διαφορετικές εκδόσεις. Ποιο ήταν αυτό σας το κίνητρο για την κατά τα άλλα αυτή σπάνια καινοτομία? Τι σας όθησε να το κάνετε αυτό? Η όθηση η οποία υπήρξε μέσα μου για να μπορέσει να γίνει πράξη τελικά η μετάφραση του βιβλίου, των ποιημάτων, και στα αγγλικά και στα γαλλικά, μιας και βρισκόμαστε στο Μουσείο του Φιλελληνισμού, δεν θα κρύψω ότι είναι το φιλελληνικό πνεύμα το οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν από Άγγλους, από Γάλλους, από Ρώσους, από όλα τα μέρη της Ευρώπης και το οποίο εμένα προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησα και καθήκον μου το να μεταφραστεί το βιβλίο από την κυρία Μαρία Ματάλα, η οποία είναι και καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Αγγλική και Γαλλική Φιλοσοφία και φιλολογία, προκειμένου να μπορέσει να πάει παγκοσμίως αλλά και πανευρωπαϊκά στις βιβλιοθήκες τις μεγάλες και να μπορούν και οι ξένοι να δουν ότι εμείς οι Έλληνες θυμόμαστε αυτή τη θυσία που κάνανε για τη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι πέραν της κυκλοφορίας του στα βιβλιοπωλεία της χώρας, το βιβλίο θα προσφερθεί ως δωρεά από εσάς στα Πατριαρχία του Χριστιανισμού, στις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου και στις ξένες πρεσβείες στη χώρα μας. Αυτό γίνεται με σκοπό του να μπορέσει να περάσει να διαδοθεί η ιδέα της ελευθερίας πρώτα απ' όλα και του ρόλου που έχουν οι Έλληνες διαχρονικά στην δικιά της αναζήτηση. Γι' αυτό και θα πάει παντού, πρώτα απ' όλα στα Πατριαρχία, όπως είπατε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή της Εκκλησίας στην Επανάσταση του 21, αλλά και σε όλες τις βιβλιοθήκες, προκειμένου και οι ομογενείς μας να μπορούν να διαβάσουν είτε στα ελληνικά είτε στις άλλες δύο γλώσσες που είναι μεταφρασμένα τα ποίηματα. Η έκδοση αυτή, εκτός από την ποιότητα που τη διακρίνει, χαιρετίζεται από σημαντικούς ανθρώπους πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας του τόπου. Κυρίως όμως χαρακτηρίζεται από το πλήθος των συνεργατών που συμμετείχαν για τη δημιουργία και ολοκλήρωσή του. Θεωρείτε ότι αυτή η σημαντική επιμέλεια δίνει στην έκδοση αυτή ένα μεγαλύτερο προνόμιο έναντι άλλων, δηλαδή της δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα? Βεβαίως. Την κάνει πιο σημαντική από την άποψη ότι παραθέτονται πάρα πολλές απόψεις πολλών επιφανών ανθρώπων αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, της πολιτείας και από άλλα διάφορα, από διάφορους άλλους τομείς της κοινωνίας μας, αλλά του δίνει και τη βαρύτητα ότι οι άνθρωποι με τόσο κύρος έχουν μιλήσει για τους ήρωες του 21, το οποίο εκτός από πολύ τιμητικό για εμένα, είναι τιμητικό και για τους ίδιους.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας αναγνώσετε ένα με δύο ποίηματα από αυτό το νέο ιστορικό συλλεκτικό ποιητικό λεύκομα από το Ηρώων Απόγονη. Για να πάρουμε και εμείς μια θα σας δώσω και θα σας διαβάσω ένα για τους τηλεθεατές, για να μην τα αποκαλύψουμε και όλο το βιβλίο. Βέβαια. Προγόνουν σκιές. Στη σκιά των Ελλήνων ηρώων προσπαθούμε εμείς να στεκόμαστε πάντα ως αντάξια τέκνα παναξίων προγόνων. Η βαθιά μας η πίστη σε Θεό και πατρίδα είναι εκείνη που δίνει στον Ελλήνων το γένος, ίσως μόνο ελπίδα, να αγωνίζεται σύσσωμο ως το βάθος του χρόνου και μια ελεύθερη Ελλάδα. Η ιστορία διδάσκει, πικρά ίσως όμως, πως τα τέκνα ηρώων δεν αγγίζουν ή φτάνουν το αντίστοιχο ύψος του πύχη των δικών τους προγόνων, που ψηλά έχουν θέσει με κόπο καταθέτοντας αίμα στον ατέλειωτο αγώνα ως αντίτιμο εκείνη. Μα όπως ξέρουμε όλοι, της ελευθερίας η ιδέα στην καρδιά μας φουντώνει, δυστυχώς όταν πλέον η ελπίδα πεθαίνει. Και αν κανείς δεν το ξέρει, ή τα λόγια ετούτα πιθανόν δεν πιστεύει, ας κοιτάξει να μάθει για το έθνο μας όλο το τι εστί μεσολόγγι. Ως πολιτικός και πλέον ποιητής και συγγραφέας, πώς ονειρεύεστε στον τομέα του πολιτισμού στην Ελλάδα να πορευτεί, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει, και πώς μπορεί να αναπτυχθούν οι τέχνες στη μετά-COVID εποχή? Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στον τομέα του πολιτισμού από την πολιτεία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί είναι πραγματικά ένας μοχλός ανόδου για την Ελλάδα, ένας μοχλός εξωτερήκευσης των παραδόσεων και των αρχών μας, το οποίο καλό είναι να το μαθαίνει όλος ο κόσμος, γιατί έτσι αγαπάει την Ελλάδα και εμάς τους Έλληνες μαζί με όλα αυτά που προσβεύουμε σαν ιδέα. Πώς ονειρεύεστε και το δικό σας μέλλον ως συγγραφέας, γιατί σίγουρα αναμένουμε και το τρίτο βιβλίο της τριλογίας Δημοσθένους Σκέψης, το οποίο είμαι σίγουρη θα μας εκπλήξει και αυτό. Περιμένουμε και άλλες καλλιτεχνικές ή συγγραφικές εκπλήξεις? Η αλήθεια είναι, αν σκεφτείτε ότι η συγκεκριμένη έκδοση που κυκλοφορεί τώρα, επ' ευκαιρίας των 200 ετών από την Επανάσταση του 21, ξεκίνησε σαν ιδέα η σύλληψή της στον κήπο των ηρώων, στο Μεσολόγγι, όπου περπάτησα και είδα όλους αυτούς τους φιλέλληνες που είναι θαμμένοι πλέον στον κήπο των ηρώων, στο Μεσολόγγι. Αντίστοιχα, λοιπόν, πιστεύω και εγώ και όλοι οι ποιητές και οι καλλιτέχνες ότι παίρνουμε έμπνευση και από την καθημερινότητα, αλλά και από τα διάφορα εθνικά θέματα που επηρεάζουν τόσο την Ελλάδα όσο και τη ζωή μας. Άρα, σίγουρα θεωρώ δεδομένη την εξέλιξή μου μέσα σε αυτόν τον τομέα, γιατί προβληματίζομαι πάρα πολύ. Και όλη η κατάσταση η οποία υπάρχει γύρω μας και υφίσταται δίνει μόνο έμπνευση είτε από τις δυσκολίες είτε από τα ευχάριστα πράγματα που προκύπτουν. Έτσι νομίζω ότι το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Για να το δέσω και με την προηγούμενη ερώτηση, με τα COVID εποχή θεωρώ ότι είναι ένα έναυσμα για να μπορέσει να βγει περισσότερη τέχνη. Ποια τέχνη? Αυτή που δημιουργήθηκε τον καιρό που κάτσαμε καραντίνα στα σπίτια μας. Mm-hmm. Εύχομαι λοιπόν να είναι καλό τάξιδο το Ηρώων Απόγονη, να είστε πάντα υποστηρικτής της τέχνης, την οποία την έχουμε ειδικά στην περίοδο αυτή τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, και να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Οσελότος. Σας ευχαριστούμε και καλό τάξιδο, κύριε Ρόκα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.